Χριστός Ανέστη, καλή σας ημέρα αγαπητοί μου αδελφοί. Μία νέα εκπομπή υπό το φως της Αναστάσεως και βρισκόμαστε στην Ιερά Μητρόπολη Φλωρίνης, Πιερσόν και Ορδέας και έχουμε μαζί μας τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Φλωρίνης, Πιερσόν και Ορδέας κύριο Ειρηναίο, τούτη την Πασχάλια περίοδο όπου θα συζητήσουμε για την Ανάσταση και θα φωτίσουμε κάποιες πτυχές αυτού του γεγονότος. Σεβασμιότατε, Χριστός Ανέστη, την ευχή αληθώς σας. Ανέστη, αληθώς Ανέστη. Χαιρόμαστε. Χριστός Ανέστη, αληθώς Ανέστη σε όλο τον κόσμο, σε όλους τους τηλεθεατές και τις τηλεθεάτριες και σε όλους τους χριστιανούς και τους χριστιανές της επαρχίας μας. Ιδιαίτερα, αλλά και όλης της Δυτικής Μακεδονίας. Χαιρόμαστε που μας φιλοξενείτε τούτη την Πασχάλη περίοδο εδώ στην Ιερά Μητρόπολη σας, στο Επισκοπείο, για να συζητήσουμε για αυτό το μεγάλο γεγονός της Αναστάσεως, το οποίο συνέχει και όλη μας την ύπαρξη και όλη μας την ζωή. Ανάσταση. Τι είναι τελικά Ανάσταση? Ανάσταση, με λίγες και απλές λέξεις, είναι η δυνατότητα που μας έδωσε ο Χριστός μας να γίνουμε αθάνατοι και αιώνιοι άνθρωποι. Ο ίδιος λοιπόν παίρνει το ανθρώπινο σώμα, με το ανθρώπινο σώμα ο Χριστός μας ζει 33 ολόκληρα χρόνια, με αυτό το σώμα παθαίνει, εξευτελίζεται, πονάει, σταυρώνεται, χύνει το αίμα του πάνω στο σταυρό και έπειτα μετά την ταφή του και το θάνατό του ως τέλειο ανθρώπου ανασταίνεται και δίνει την δυνατότητα ο Χριστός στον καθένα από εμάς να ακολουθήσουμε την δική του πορεία. Όπως εκείνος που είναι το πρότυπο του τέλειου ανθρώπου, είναι ο νέος Αδάμ, έτσι και εμείς που πλέον δεν προερχόμαστε από τον Αδάμ, αλλά τον Χριστό, τον νέο Αδάμ, θα ακολουθήσουμε την ίδια ακριβώς πορεία. Γεννιόμαστε, μεγαλώνουμε, δημιουργούμε, ονειρευόμαστε, δοκιμαζόμαστε όμως από τις ασθένειες, τον πόνο, τη θλίψη του θανάτου και στο τέλος έρχεται ο δικός μας βιολογικός θάνατος, ακολουθώντας ακριβώς τον Χριστό, με την βεβαιότητα και την ελπίδα ότι και εμείς θα αναστηθούμε. Όταν λοιπόν μια μέρα όπως η σημερινή που είναι λαμπρή την εορτάζουμε λόγω της Αναστάσεως του Χριστού, μιλούμε για Ανάσταση, στην ουσία μιλούμε για Ανάσταση νεκρών σωμάτων στη θεολογία της Εκκλησίας μας και κυρίως για την είσοδο του καθενός μας δια του βιολογικού του θανάτου στην αιωνιότητα και κατά την Δευτέρα παρουσία του Κυρίου μας στη Βασιλεία των Ουρανών. Μέχρι τότε λοιπόν γιορτάζουμε και πανηγυρίζουμε το δώρο που μας έστειλε και μας έδωσε απλόχερα η αγάπη του Θεού μέσω του Δευτέρου προσώπου της Αγίας Τριάδος του Υιού και Λόγου, του Ιησού Χριστού δηλαδή, που ενανθρωπίστηκε, σταυρώθηκε, λοιπόν και αναστήθηκε σήμερα και αυτό γιορτάζει ολόκληρος ο κόσμος. Και ξέρετε, είναι τόσο δυνατό που το γιορτάζει ακόμη και ο άπιστος κόσμος και ο αλλόθρησκος κόσμος. Είναι το πρόσωπο που έκοψε την ιστορία στη μέση των αιώνων και τη χαρακτήρισε πριν από αυτό το πρόσωπο και μετά από αυτό που είναι ο Χριστός μας. Έτσι λοιπόν εμείς σήμερα πρακτικά γιορτάζουμε τη νίκη της ζωής επί του θανάτου, τη νίκη του Χριστού επί του διαβόλου. Και γι' αυτό χαιρόμαστε και γι' αυτό δεν φοβόμαστε. Και λέω χαιρόμαστε επειδή ο πρώτος λόγος του Χριστού μας μετά την Ανάστασή του, όταν συνάντησε τις μυροφόρες, τις είπε αλλά και τους μαθητές αργότερα, χαίρεται. Αυτό λοιπόν προτρέπω και εγώ ως επίσκοπος προς όλους τους χριστιανούς, να χαίρεστε. Η πίστη μας είναι χαρά, είναι αγάπη, είναι ελπίδα, είναι φως. Τα πάντα πεπλήρωται φωτός, ουρανώστε και γη και τα καταχθόνια, ακριβώς, όπως ψάχνουμε. Και τα καταχθόνια.
Πράγματι. Ακόμη και τα καταχθόνια. Διότι όπως ακούμε στις καταβασίες αλλά και όλο σε αυτές τις μέρες, ο Χριστός δίνει ζωή και στον Άδη. Δίνει ζωή σε κάθε άνθρωπο που έζησε και πριν από αυτόν. Οπότε με αυτό το φως, και το φως είναι η χαρακτηριστική ενέργεια της παρουσίας του Χριστού, πλημμυρίζεται όλος ο κόσμος. Βλέπετε και εμείς, φανταστείτε μία μέρα που δεν θα ανατείλει ο ήλιος. Θα τρελαθεί ο κόσμος, οι άνθρωποι θα τα χάσουμε. Γι' αυτό λοιπόν και η Εκκλησία πάντα ταυτίζει τον Χριστό με το φως. Αλλά και όλα τα ιστορικά και σωτηριολογικά γεγονότα της πίστεως μας ταυτίζονται με το φως. Φως στην γέννηση, φως στη μεταμόρφωση, φως στην Ανάσταση, φως στην Ανάληψη. Ο Χριστός φωτίζει την ζωή όλων των ανθρώπων και αυτή, το επαναλαμβάνω, είναι η χαρά μας σήμερα. Ο χριστιανός ποτέ δεν μπορεί να είναι μίζερος. Πλημμυρίζει η ζωή του και η καρδιά του και η σκέψη του από χαρά. Δεν θέλω λοιπόν να βλέπω μίζερους χριστιανούς, σκυμμένους, κατηφείς, διότι αυτοί δεν μεταφέρουν Χριστό. Κάτι λείπει μέσα στη ζωή τους. Πράγματι. Όμως για να έρθουμε στην Ανάσταση και στο φως αυτό της Αναστάσεως, έχουμε περάσει τα πάθη, έχουμε περάσει μία μεγάλη εβδομάδα. Ακριβώς. Μιλήστε μας λίγο για ακριβώς την... Ακριβώς να πω, έτσι όπως το λέει πολύ ωραία ένας θεολόγος σύγχρονος, ότι η ζωή του χριστιανού είναι δύο εσπερινοί. Ο ένας είναι ο εσπερινός της τυρινής και ο άλλος είναι ο εσπερινός της αγάπης. Μέσα λοιπόν σε αυτούς τους δύο εσπερινούς υπάρχει μία πορεία σαρακοστιανή που οδηγεί σε ένα Γολγοθά. Αυτή λοιπόν μπορεί κάποιος να την παραλληλήσει με την βιωτική μας ζωή που ξεκινούμε με τη μετάνοιά μας αλλά δοκιμαζόμαστε σκληρά να εξαγνιστούμε και οδηγούμαστε όμως στην σημερινή ημέρα της αγάπης και του φωτός, αλλά συγχρόνως και της πνευματικής μας πορείας που ορίζει η Εκκλησία για να προετοιμαστούμε για την σημερινή μεγάλη ημέρα, αυτή των 49 ημερών της σταυρικής μας πορείας του καθενός μας για να συναντήσουμε τον Χριστό στο Γολγοθά. Διότι υπάρχει μία απέτηση. Η απέτηση αυτή, και τι εννοώ, μία απέτηση από τον Χριστό μας. Η απέτηση αυτή είναι ότι το σημείο συνάντησης είναι ο Γολγοθάς της Ανάστασης. Δηλαδή, ο χριστιανός δεν πιστεύει για να έχει καλοζωία. Δεν πιστεύει για να μην δοκιμαστεί. Δεν πιστεύει για να μην ασθενήσει. Δεν πιστεύει για να μην χάσει ανθρώπους που αγαπά και δυστυχήσει στη ζωή του. Ο χριστιανός πιστεύει για να του δώσει ο Χριστός δύναμη να αντιμετωπίσει όλα αυτά. Δεν είμαστε οι καλοπερασάκηδες της ιστορίας. Οι χριστιανοί, όπως ο Χριστός, δεν ήταν το πρόσωπο, ως άνθρωπος πάντα μιλώ, ως τέλειος άνθρωπος που στη ζωή του πέρασε ήρεμα, όμορφα και ανώδυνα. Αντιθέτως, διαβάζοντας μια σελίδα από ένα Ευαγγελιστή θα το καταλάβουμε ότι ο Χριστός μας έπαθε, δοκιμάστηκε, συκοφαντήθηκε, εξευτιλίστηκε, ταπεινώθηκε για να φτάσει στην Ανάσταση. Γι' αυτό λοιπόν και εμείς και κυρίως πρώτα οι επίσκοποι, μετά οι κληρικοί, οι μοναχοί και έπειτα οι χριστιανοί δεν αναζητούμε τον έπαινο. Δεν θέλουμε την ευζοία. Θέλουμε ακόμη και την κακοτρεχή στόχευσή μας. Έτσι ώστε να μπορέσουμε να αποδείξουμε ότι είμαστε μιμητές του Χριστού. Αλλά στο τέλος, σε αυτό το σημείο συνάντησης που λέγεται Γολγοθάς, καταλαβαίνει ο καθένας από εμάς ότι πρώτον εκεί τον οδηγεί η εμπειρία της ζωής και δεύτερον ότι εκεί ατενίζουμε την Ανάσταση. Όπως λοιπόν ένας ορειβάτης περνάει τα πάνδημα για να φτάσει στην κορυφή, αλλά από εκεί έχει την υψηλότερη και την ομορφότερη θέα και συγχρόνως
μέσα του έχει μια πληρότητα για τον αγώνα που έκανε. Έτσι λοιπόν και εμείς οι χριστιανοί από αυτό το σημείο του Γολγοθά βλέπουμε τον Χριστό μας, βλέπουμε την Ανάστασή μας και βλέπουμε την ζωή μας να έχει σκοπό και να παίρνει αξία. Τελικά ο Γολγοθάς και ο Σταυρός είναι συνυφασμένος με την ζωή μας για να μπορέσουμε να βιώσουμε την Ανάσταση. Ακριβώς. Δεν είναι απλώς, θα έλεγα, όπως το λέτε και είναι σωστό, συνυφασμένος, αλλά είναι η προϋπόθεση για την ζωή μας. Θυμηθείτε, λέει ο Χριστός, τα λέω απλά για να τα κατανοούν οι άνθρωποι, όποιος θέλει να έρθει μαζί μου, όστις θέλει ο πίσω μου να έρθει, ζητάει δύο πράγματα. Να απαρνηθεί τον εαυτό του και δεύτερον να σηκώσει το σταυρό του. Άρα λοιπόν, που είναι και τα δύο νομίζω πολύ σκληρά, διότι οι άνθρωποι είμαστε ατομιστές, είμαστε εγωιστές. Θέτει λοιπόν το πρώτο βήμα για να ενωθούμε την ταπείνωση και το δεύτερο βήμα τη δοκιμασία. Οπότε λοιπόν οι χριστιανοί ακροβατούμε στην ταπείνωση και στη δοκιμασία, αλλά η αντοχή στην πορεία αυτή με πτώσεις, με αστοχίες, με δοκιμασίες, αυτή λοιπόν δεν είναι πανταρόδινη η πορεία, μας οδηγεί στην ένωση και στην ανάσταση την προσωπική μας. Η λέξη ανάσταση σημαίνει έγερση. Έγερση σημαίνει ότι είμαστε στην πτώση. Άρα λοιπόν έρχεται ο Χριστός, θυμηθείτε την όμορφη εικόνα που βλέπουμε από σήμερα και θα τη βλέπουμε, την βλέπουμε και όλο τον χρόνο, αλλά τώρα τη ζούμε διαφορετικά μέσα στις 40 μέρες μέχρι την ανάληψη. Ο Χριστός όρθιος, πάντα κρατώντας το Σταυρό, δεν το ξεχνάμε ποτέ, να παίρνει από κάτω τον άνθρωπο. Με το χέρι που είναι πεσμένος, που είναι γονατισμένος, που έχει συμβολισμούς όμορφους αυτή η ωραία εικόνα, η παράσταση της Αναστάσεως, η εισάδου κάθοδος όπως λέμε. Λοιπόν, αυτή λοιπόν η εικόνα του Χριστού είναι στη θέση του γονατισμένου και πεσμένου ανθρώπου, βρίσκεται ο καθένας από εμάς που περιμένει τον Χριστό να του δώσει το χέρι. Ο Χριστός μας ξέρει καλύτερα και μας δίνει το χέρι του. Ας είμαστε πεσμένοι, ας είμαστε αμαρτωλοί, ας είμαστε άνθρωποι που τον έχουμε απαρνηθεί. Εκείνος από την αγάπη του μπορεί να μας αναστήσει, αρκεί να το θελήσουμε μέσα από την μετάνοιά μας. Τίποτε άλλο δεν θέλει. Έχω πει κι άλλες φορές ότι ο ταπεινός άνθρωπος, ο μετανοημένος άνθρωπος, να το πω καλύτερα, δεν έχει παρελθόν για τον Χριστό. Έχει μόνο μέλλον, που είναι η Ανάσταση δια της μετανοίας του. Εννοώ. Οπότε και εμείς οι χριστιανοί και κυρίως εμείς οι κληρικοί, στο πρόσωπο κάθε ανθρώπου βλέπουμε μόνο τον Χριστό. Πολλές φορές από κάποιους που θεωρούν ότι ο Χριστός είναι μονοπόλιο, ότι έχει την ανάγκη της δικής του στήριξης ή ασφάλειας και εμείς κατακρινόμαστε. Δεν πειράζει, το πρότυπό μας είναι ο Χριστός. Θα δοθεί σε όλους αυτούς τους ανθρώπους η δυνατότητα και να καταλάβουν την αλήθεια και να μετανοήσουν. Είπατε, σεβασμιότατε, πρωτήτερα το λόγο του Κυρίου να σηκώσει το σταυρό του και να με ακολουθήσει. Τελικά τι είναι ο σταυρός πρακτικά στην καθημερινότητα? Ο σταυρός, να πάμε πάλι στους πατέρες που ερμηνεύουν, αν δούμε να πάω σε ένα κείμενο του Αγίου Άντου Χρυσοστόμου που ερμηνεύει την ημέρα της υψώσεως του Τιμίου Σταυρού. Λέει λοιπόν ότι πολλές φορές οι άνθρωποι θεωρούμε σταυρό τις βιωτικές μέρημνες. Δηλαδή, για μας τι είναι ο σταυρός? Πρώτον είναι οι ασθένειες. Ή να το πω καλύτερα, η απώλεια ενός αγαπημένου μας προσώπου. Ο πιο σκληρός επισκέπτης της ζωής μας είναι ο θάνατος. Δεύτερον, είναι οι ασθένειές μας οι προσωπικές, όταν εμείς δοκιμαζόμαστε και χάνουμε την καταφαντασία παντοδυναμία μας.
Δεύτερον, περάσαμε μια οικονομική κρίση. Υπάρχουν οικογένειες που δεν μπορούν να εξασφαλίσουν την αξιοπρέπεια, τη ζωή και το μέλλον των παιδιών τους. Όλα αυτά λοιπόν είναι επώδυνες καταστάσεις. Είναι μέρος ενός μικρού σταυρού. Αλλά λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος ότι εκτός από τις βιωτικές μέρημνες που θα έλεγα σε μια κλίμακα προτεραιότητας ή ιεράρχησης είναι χαμηλά, θεωρούν ως σταυρό ο Άγιος τον πνευματικό αγώνα που πρέπει να έχουμε όσο αναπνέουμε για να απομακρύνουμε τους πειρασμούς, τα πάθη και τον διάβολο από τη ζωή μας και να ενωθούμε με τον Χριστό. Αλλά θα έλεγα ότι και τα δύο, επειδή ο άνθρωπος είναι όν ψυχοσωματικό, λοιπόν ότι και τα δύο έχουν την αξία τους. Αλλά η προτεραιότητα που πρέπει εμείς να δίνουμε είναι ο πνευματικός μας αγώνας. Και μάλιστα θα έλεγα ότι και η αιτία πολλές φορές της δοκιμασίας είναι ένα καμπανάκι των βιωτικών δοκιμασιών εννοώ, ένα καμπανάκι από τον Χριστό να μας επαναφέρει στο σωστό δρόμο. Έστω και αν εμείς μπορεί να τον βλέπουμε σκληρό ή κακό, εκείνος έχει στόχο την αιωνιότητα και όχι την επόμενη ημέρα ή εβδομάδα ή μήνα. Οπότε το καταλαβαίνουμε πάρα πολύ απλά ότι ο Χριστός μας αγαπάει και δεν θέλει να μην δοκιμαστούμε για 15 μέρες, ένα μήνα, αλλά θέλει να ζήσουμε αιώνια μαζί Του. Φανταστείτε μία κατάσταση η οποία είναι έξω από τον χώρο και τον χρόνο, είναι η αιωνιότητα. Είναι και έξω από την λογική και τη σκέψη, ας το πω έτσι, των ανθρώπων που με ορθολογισμό σκεπτόμαστε και σχεδιάζουμε το μέλλον. Το μέλλον λοιπόν είναι ένα αστείο μπροστά στην αιωνιότητα που μας δίνει το σημερινό ιστορικό, αλλά κυρίως σωτήριο γεγονός της Αναστάσεως του Χριστού μας. Έτσι, πολύ ορθά τοποθετηθήκατε, σεβασμιότητε, διότι πολλοί λένε αυτό σηκώνει το σταυρό του στην καθημερινότητα και λέμε τις διάφορες έτσι, καταστάσεις πένθους, ασθένειας, απώλειας, είναι ανθρώπινη υγείας, έκφραση κρίσεως, και αυτό, ναι. Έτσι ακριβώς. Αλλά κατά τους πατέρες είναι αυτό που είπατε ότι πρέπει να δώσεις αίμα για να λάβεις έτσι, πνεύμα. Ακριβώς. Αυτή η πνευματική κατάσταση που πολλές φορές στον κόσμο είναι να πάμε πάλι στους πατέρες που είναι η πηγή ας πούμε της ζωής και της θεολογίας και η έκφραση της. Λένε λοιπόν οι πατέρες αυτό ακριβώς που λέτε ότι αν εγώ ως χριστιανός πάω να σηκώσω το σταυρό μιας μικρής δοκιμασίας μόνος μου μου φαίνεται ασήκωτος. Αν το τοποθετήσω μπροστά στο σταυρό του Χριστού και πορευθώ μαζί του τότε ο σταυρός μου γίνεται ελαφρύς. Και υπάρχει, θυμάμαι, στο γεροντικό μια πολύ όμορφη ιστορία για να γίνει κατανοητό αυτό, όπου κάποια στιγμή ένας άνθρωπος νέος περπατούσε στην παραλία. Ο καιρός λοιπόν και η θάλασσα ήταν ήρεμη και έτσι έβλεπε ενώ περπατούσε τα βήματα, περπατούσε και προσευχότανε. Έβλεπε λοιπόν βήματα δύο ανθρώπων. Και έλεγε ότι είναι τα δικά μου και του Χριστού. Κάποια στιγμή λοιπόν ο καιρός χαλάει, η θάλασσα έχει πολλά κύματα, ο ίδιος δοκιμάζεται να πνιγεί ακόμη και στην ακτή που βρισκόταν και γυρνώντας βλέπει ότι υπήρχαν μόνο δύο πατούσες, δύο βήματα. Τότε λοιπόν λέει στον Χριστό, «Χριστέ μου, με εγκατέλειψες και έφυγες». Και παίρνει την απάντηση, όχι, αυτά που βλέπεις είναι τα δικά μου, εσένα σε έχω στους ώμους μου. Πρέπει λοιπόν να καταλάβουμε ότι όταν νομίσουμε ότι μόνοι μας πάμε να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα και σηκώσουμε το σταυρό μας, ο σταυρός αυτός είναι πράγματι πολύ βαρύς. Γιατί τον βαραίνει η απιστία.
Όταν λοιπόν τον παρακαλέσουμε τον Χριστό και τον ταυτίσουμε και τον εφαπτεί, ας το πούμε, ο σταυρός αυτός επάνω στο σταυρό του Χριστού και καταλάβουμε δηλαδή ότι μόνο με το έλεος και τη χάρη του μπορούμε να πορευθούμε, τότε είμαστε πανίσχυροι. Οι Άγιοι δεν ήταν δυνατότεροι άνθρωποι από μας, ήταν ξυπνότεροι. Δηλαδή άφησαν τη ζωή τους στα χέρια του Χριστού και βγάλαν το θέλημά τους σε όλη την πορεία της ζωής τους. Τον αγάπησαν και τον υπάκουσαν. Αυτό θέλουμε. Πάντα θα έχουμε στη ζωή μας δοκιμασίες και πάθη. Την διαφορά δεν την κάνει η δική μας δύναμη, αλλά η παρουσία του Χριστού στη ζωή μας. Αν λοιπόν θέλουμε, απλώνουμε το χέρι μας, γιατί εκείνος τα έχει πάντα ανοιχτά και μάλιστα σταυρωμένα. Οπότε οι έξυπνοι άνθρωποι πιστεύουν στον Χριστό, κατά την άποψή μου. Ερχόμενος ο Κύριος, επιτοικούσιον πάθος και συσταυρωθώμεν και συζήσωμεν αυτό. Δύο λέξεις έτσι που μας προβληματίζουν ιδιαίτερα, σεβασμιότητε, η συσταύρωση με τον Χριστό, γιατί αναφερθήκαμε στο θέμα του Σταυρού, αλλά και αυτή η συμβίωση. Ναι. Πώς ερμηνεύονται? Υπάρχει και το ακούμε και το βλέπουμε, παρότι αρχίζουμε με την Κυριακή των Βαΐων, ο Χριστός μας δίνει και την... Και είναι και στις απολύσεις τις καθημερινές, ερχόμενος ο Κύριος του οικουσιών πάθους, ναι, για τη λοιμόν σωτηρία. Έρχεται λοιπόν ο Χριστός και μας δίνει την απάντησή Του και την αμεσότητα του αποτελέσματος της σταυρώσεώς Του. Όταν λοιπόν θα συσταυρωθώ και θα συζήσω με τον Χριστό, τότε θα σωθώ. Και αυτό δεν σημαίνει ότι πάντοτε θα πρέπει να γεννηθώ καλός ή να ακολουθήσω τον Χριστό ή να είμαι ο συνεπής χριστιανός όλη τη ζωή μου, γιατί μιλάμε για τον Χριστό της αγάπης και της θυσίας. Βλέπουμε λοιπόν αυτήν τη σχέση, την συζυγία, στο πω, και τη συσταύρωση πάνω στο Χολγοθά με τους τρεις σταυρούς. Υπάρχουν δύο άνθρωποι δίπλα του, οι οποίοι θα λέγαμε σήμερα ήταν ό,τι χειρότερο υπάρχει, απατεώνες, κλέφτες. Λοιπόν, δεν τους ήθελαν οι άνθρωποι ούτε να τους δουν και μάλιστα τους σταυρώσανε με τον πιο σκληρό και ατιμωτικό θάνατο. Λίγο μετανόησε ο ένας, λίγο έδειξε την αγάπη του, λίγο ζήτησε από τον Χριστό και κατανόησε ότι ο άνθρωπος αυτός που σταυρώνεται, γιατί έτσι τον έβλεπε, λοιπόν, πράγματι είναι ο Θεός. Είναι κάτι ιδιαίτερο, θα έλεγε μέσα στη σκέψη του. Και ο Χριστός μόνο με αυτήν την απλή παραδοχή δεν είδε τη ζωή του, αυτό που είπαμε πριν, δεν είδε παρελθόν. Λοιπόν, είδε μετάνοια. Και τη στιγμή στη μετάνοια, όπως διαβάζουμε και στον κατηχητικό λόγο και τον ακούσαμε χθες βράδυ, του Αγίου Άντου Χρυσοστόμου, στην Αναστάσιμη Θεία Λειτουργία, και την πρόθεση βλέπει και τον χρόνο επαινεί και δεν κρίνει το πριν. Λοιπόν, τι θέλει λοιπόν? Πάνω στο σταυρό, πάνω στη δοκιμασία μου, να πω: Χριστέ μου, μετανοώ, σώσε με. Ο σταυρός και η ένωση με τον Χριστό, αυτό οδηγεί στην Ανάσταση. Κάποιοι άνθρωποι μπορεί να πούν ότι αυτό είναι άδικο, γιατί ο ληστής. Έτσι, εγώ είμαι 50 χρόνια μοναχός, ασκητής κάποιοι, ή αφιέρωσα τη ζωή μου, θα λέγαμε εμείς, ή οτιδήποτε. Γιατί πήρε το ληστή? Αυτό ακριβώς είναι το γνώρισμα του Θεού, η αγάπη για όλα του τα πλάσματα. Το βλέπουμε στην παραβολή του ασώτου, πάλι δύο αδέλφια, ο πατέρας στη μέση, θα έλεγα ότι είναι και μια προτύπωση του Γολγοθά αυτό, γιατί έχει την ίδια έννοια. Λοιπόν, αλλά κυρίως δίνει σε εμάς την δυνατότητα να καταλάβουμε ότι ο Χριστός είναι αγάπη. Όπως κάθε πατέρας που θα είχε δύο παιδιά, οποιαδήποτε στιγμή το παιδί του, για οποιοδήποτε λάθος,
θα το κάλυπτε, θα το συγχωρούσε, θα το βοηθούσε και θα εξασφάλιζε, ας το πω έτσι, και ό,τι μπορούσε, έτσι κάνει και ο Θεός. Είμαστε δημιουργήματα του Θεού, είμαστε παιδιά του Θεού, είμαστε πλάσματά Του. Κανένας άνθρωπος που δημιουργεί ακόμη και κάτι θνητό δεν θέλει να το χαλάσει. Έτσι. Εμείς παλεύουν σήμερα οι άνθρωποι να χτίσουν ένα σπίτι, ας πούμε, μια ζωή. Το καμαρώνουν, ζουν μέσα και όταν φύγουν θέλουν να το δώσουν στα παιδιά τους, ας πούμε, στα εγγόνια τους, οτιδήποτε. Έτσι λοιπόν κάνει και ο Χριστός, ότι μέσα στο διάβα των αιώνων όλα τα πλάσματα που δημιούργησε, αναρρύθμιτα, δεν μπορούμε να τα σκεφτούμε καν, λοιπόν, θέλει να τα σώσει. Αρκεί με την βούλησή μας και με την μετάνοιά μας να δώσουμε την δυνατότητα να ζήσει ακόμη και δευτερόλεπτα μαζί μας. Μου δώσετε μία εικόνα, σεβασμιότητα, που είπατε είναι η προτύπωση, η παραβολή του ασώτου με τη Σταύρωση, ότι ο ληστής, ο ένας ζήτησε τον Χριστό, ενώ ο άλλος ζήτησε κάτι από τον Χριστό. Ο άσωτος ζήτησε τον Πατέρα, θυμήθηκε τον Πατέρα του, ενώ ο άλλος ζήτησε κάτι από τον Πατέρα, να μην είναι ο άλλος μέσα. Το επιβάλλον μέρος της ουσίας. Έτσι. Τι λέμε, ξέρετε, πάμε πάλι στην ελληνική γλώσσα που είναι πλούσια. Λέμε ουσία και περιουσία. Ουσία είναι η ζωή και περί την ουσία, κάτι που μπορεί να ευκολύνει, είναι, ας το πούμε, τα χρήματα σήμερα ή ακίνητα, θα λέγαμε. Η ουσία όμως είναι το πρόσωπο. Είναι αυτό το ανεπανάληπτο, μοναδικό και αιώνιο πρόσωπο που δείχνει ότι είμαστε δημιουργήματα του Θεού. Αυτό λοιπόν το θησαυρό ο Θεός τον αγαπά εμάς, που δεν είμαστε τίποτα, αλλά είναι ο Θεός της αγάπης. Λοιπόν, και αυτό ακριβώς το πρόσωπο το θέλει μαζί του στην αιωνιότητα. Έρχεται λοιπόν, σταυρώνεται, βλέπουμε πώς τον συμπεριφερόμαστε και είδαμε μέσα στην Αγία και Μεγάλη Εβδομάδα, κάθε μέρα δείχνει τη σκληρότητά μας, έστω και αν αυτή απεικονίζεται, ας το πω, θα λέγαμε σήμερα, μέσα από την φυλή των Ιουδαίων και το εβραϊκό γένος. Δεν τα έχουμε όμως εμείς με τους Εβραίους, γιατί σήμερα υπάρχει και ένα αντισημιτικό πνεύμα, ας το πούμε. Μέσα μας υπάρχει. Όλοι μέσα μας έχουμε έναν Εβραίο, είπε κάποτε ένας επίσκοπος. Και τι εννοούσε? Ότι είμαστε πλάσματα του Θεού, ότι βαπτιστήκαμε, έχουμε τον Μεσσία, ας το πω έτσι για να κατανοηθώ, λοιπόν, όμως δεν τον αποδεχόμαστε μέσα από τον τρόπο της ζωής μας, τα πάθη και τις αμαρτίες. Επιλέγουμε την αμαρτία και όχι την αγιότητα. Είμαστε δηλαδή Εβραίοι που ήρθε ο Μεσσίας τους, τον είδανε και τον σταυρώσανε. Εμείς λοιπόν τον σταυρώνουμε με τις πράξεις μας. Αλλά εκείνος θέλει να μας αγκαλιάσει, να μας φίξει και να μας πάρει στην Ανάσταση. Αυτό είναι το γεγονός της Αναστάσεως. Αυτή είναι η γιορτή που εορτάζουμε και σήμερα, αλλά και κάθε Κυριακή και κάθε Θεία Λειτουργία, έτσι ώστε από αυτή να πάρουμε δύναμη για την ζωή μας. Θυμηθείτε τα λόγια του Παύλου, του Αποστόλου Παύλου, που αν ο Χριστός δεν αναστήθηκε, η πίστη μας είναι μάταια. Είμαστε ανόητοι, δηλαδή, μας λέει ο Απόστολος. Εάν ο Χριστός αναστήθηκε, δεν αναστήθηκε. Είμαστε θύματα εάν ο Χριστός δεν είναι ζωντανός. Υπάρχουν μέσα από τις θρησκείες πολλά κοινά σημεία. Στη φιλοσοφία, στη θεολογία. Θυμάμαι και το έγραψα, αν επισκεφθεί κάποιος τον τάφο του Λένιν στην Μόσχα, πάνω λοιπόν γράφει και τον έχουν και βαρσαμωμένο, λοιπόν, ότι εδώ υπήρχε ο πιο δυνατός άνθρωπος του κόσμου και ο πιο ισχυρός, κάπως έτσι λέει,
Ο άνθρωπος που πήγε να αλλάξει ολόκληρο τον κόσμο. Υπήρχε. Ήταν. Δεν είναι. Ο Μωάμεθ, ο Κοφούτιος, ο Βούδας. Λοιπόν, ήταν άνθρωποι, ήταν θρησκευτικοί ηγέτες που πήγαν να ταυτιστούν, ας το πω έτσι, είτε πριν είτε μετά με τον Χριστό, αλλά με το θάνατό τους τελείωσαν τα πάντα. Έμεινε μια φιλοσοφία ή ένας τρόπος, ας το πω έτσι, ζωής, που μπορούν να έχουν πολλά φιλοσοφικά συστήματα. Ο Χριστός μας, ο Θεός μας, αναστήθηκε. Δεν τον σταμάτησε ο θάνατος. Αν ο Χριστός σταματούσε με τον θάνατο, θα ήταν ίσως ένα παρόμοιο πρόσωπο. Θα ήταν ένας προφήτης της Παλαιάς Διαθήκης ή μόνο του εβραϊκού γένους. Λοιπόν, όμως με την Ανάστασή του αποδεικνύει ότι είναι ο ένας και αληθινός Θεός. Αυτόν εμείς θέλουμε να ακολουθήσουμε, αυτόν αγαπούμε και σε αυτόν θέλουμε να ακουμπήσουμε και να φτάσουμε στο τέλος της ζωής μας, όποτε έρθει. Εκείνος το κρίνει. Τη Μεγάλη Παρασκευή, λίγο πρωτού την έξοδο του επιταφείου, λέμε εκείνο το υπέροχο τροπάριο, δοξαστικό, τον ήλιον κρύψαντα, δόσμη τούτο των ξένων, τον ξενήσαντα τους φτωχούς και των ξένων, δόσμη τούτο των ξένων, και το ακούμε πάρα πολλές φορές, δόσμη τούτο των ξένων, και λέει διάφορα έτσι ο μελωδός. Και έρχεται στην μνήμη μας η παραβολή της Μελούσης Κρίσεως, η περικοπή της Μελούσης Κρίσεως, που εκεί εμφανίζεται και πάλι ο Χριστός ως ο ξένος, ότι εφόσον επίησατε εν τούτων των αδελφών μου των ελαχίστων, εμή επίησατε. Ο Χριστός πράγματι ήρθε ως ξένος. Η πρώτη έννοια της λέξεως ξένος για τον Χριστό στη θεολογία είναι ότι ο τρόπος που ήρθε είναι ιδιαίτερος. Δηλαδή, ήρθε ο Θεός από τον ουρανό στη γη ως τέλειος μεν άνθρωπος, αλλά χωρίς την ανθρώπινη διαδικασία αναπαραγωγής, ας το πω, ή ζωής. Λοιπόν, οπότε έρχεται με έναν ιδιαίτερο τρόπο. Δεύτερον, από την ημέρα που ήρθε παραμένει ξένος, επειδή πολλοί άνθρωποι δεν το δέχθηκαν. Αν πάμε στην εικόνα της γεννήσεως, θα δούμε ότι η φάτνη του Χριστού, το βρεφικό, ας το πούμε, λίκνο, το κρεβατάκι, στη Βυζαντινή αγιογραφία απεικονίζεται ως ένα ορθογώνιο μαρμάρινο σχήμα που μας θυμίζει το μνήμα. Θέλοντας έτσι η θεολογία της Εκκλησίας μέσα από την εικονογραφία, την αγιογραφία, να δώσει αμέσως το μήνυμα ότι ο Χριστός γεννήθηκε για να πεθάνει. Ο λόγος του Χριστού, του Θεού να έρθει στη γη, ήταν να πάρει το ανθρώπινο σώμα, να πεθάνει για να το αναστήσει όμως. Δεν σταματάει μέσα στο Γολγοθά. Αν σταματούσαμε στο Γολγοθά, τίποτα δεν θα υπήρχε σήμερα. Γι' αυτό και πανηγυρίζουμε την Ανάσταση. Αλλά ποτέ δεν ξεχνούμε τον τρόπο. Το Γολγοθά δηλαδή. Αλλά όπως ο Χριστός έκανε το επόμενο βήμα από όλους τους ανθρώπους που ζούσαν στον κόσμο, ο Θεάνθρωπος Ιησούς το έκανε αυτό, έτσι λοιπόν δίνει τη δυνατότητα σε εμάς να ταυτιστούμε με τον ξένο αυτόν και να επιστρέψουμε μετά από τον κύκλο της ζωής μας, ας πούμε, στην πατρική μας εστία που είναι ο Παράδεισος και η Βασιλεία των Ουρανών, γιατί για εκεί πλαστήκαμε. Μέχρι τότε λοιπόν θα είμαστε ξένοι κι εμείς για τον κόσμο. Θα ταυτιστούμε με τον ξένο Χριστό που ήρθε, τον άκουσαν, θαυματοποίησε. Θυμηθείτε την ημνολογία της Μεγάλης Εβδομάδος, ότι λαέ μου, πού ήσουν, με είδες να μιλώ, με είδες να θεραπεύω, με είδες να παρηγορώ, με είδες ακόμη και Ανάσταση νεκρών να πραγματοποιώ. Κι όμως
Με σταύρωσες. Δεν με πίστεψες. Να λοιπόν ο ξένος. Και υπάρχει και ένα, εκτός από την πλούσια, ας το πούμε, υμνολογία, και το που εμπνέεται από εκεί ο ποιητής μας, ο Γκάτσος, και μιλάει για τον ξένο Χριστό, αλλά έχει αυτήν την έννοια και του παρεπίδημου, δηλαδή του ανθρώπου του ουρανού, ας το πω έτσι, αλλά και στο, και στην ουσιαστική έννοια της ξενίας, που δεν είναι η φιλοξενία, αλλά είναι η μοναξιά, ότι δεν τον αποδέχθηκαν οι άνθρωποι, το σταύρωσαν. Έζησε ο Χριστός, γι' αυτό και λέει και το Ευαγγέλιο πολλές φορές, ότι σε άλλο σημείο, ότι τα αγρίμια έχουν φωλιές, ας πούμε, και ζουν πολλές φορές και σε ομάδες, αλλά ο Χριστός δεν έχει, ο Υιός του Θεού δεν έχει. Δείχνει τη σκληρότητα με την οποία ο όρος ξένος, οι άνθρωποι της εποχής του, αλλά και όλοι μας, δεν βγάζουμε τον εαυτό μας ποτέ, τον έδιωξαν, δεν τον αποδέχθηκαν. Κάποιοι γιατί δεν πίστεψαν, κάποιοι γιατί πίστεψαν περισσότερο στον εαυτό τους και δεν θέλησαν να χαλάσουν τον τρόπο που ζουν, και κάποιοι επειδή τους χάλασε τα κοινωνικά στάτους. Διότι αν υπάρχει ένας επαναστάτης στον κόσμο, αυτός είναι ο Χριστός. Και η επανάστασή του δεν στηρίζεται στο δρόμο, αλλά στη θυσία και στην Ανάσταση. Ο Χριστός λοιπόν, πρέπει να καταλάβουμε ότι σήμερα γεμίζει τη ζωή μας με φως. Τη γεμίζει με ουσιαστική, ας το πούμε, σκέψη, ποιότητα, πολιτισμό, και κυρίως μας διδάσκει ότι η πίστη μας είναι μία διαδικασία στη ζωή μας, από τη στιγμή που θα ανοίξουμε τα μάτια μας μέχρι τη στιγμή που θα τα κλείσουμε, που είναι πίστη που οδηγεί στο σταυρό, στις δυσκολίες της ζωής, στον πνευματικό μας αγώνα, αλλά η παρηγοριά μας είναι ο αναστημένος Χριστός μας. Αν λοιπόν δεν αγωνιστούμε, εάν δεν πονέσουμε, τότε η ζωή μας δεν έχει αξία. Δεν κάνω τον ήρωα. Λοιπόν, όλοι δοκιμαζόμαστε και όλοι γονατίζουμε. Αυτό είναι το ανθρώπινο. Πώς λέει ο Άγιος πάλι Ιωάννης ο Χρυσόστομος, είναι θεϊκό, ας το πούμε, είναι ανθρώπινο να πέφτουμε, αλλά είναι θεϊκό να σηκωνόμαστε. Λοιπόν, αυτό λοιπόν το θεϊκό στοιχείο μας το δίνει ο Χριστός με την Ανάστασή Του. Η Ανάσταση είναι το κέντρο της ζωής της Εκκλησίας και όλων των χριστιανών. Βλέπετε, ένας ύμνος, κάποιος χριστιανός τίποτα να μην ξέρει, τίποτα να μην ξέρει, να πει εννοώ ως προσευχή, το Χριστός Ανέστη αν πει, είναι η φιλοσοφία και η σοφία όλων των αιώνων. Ο Χριστός λοιπόν Ανέστη, με τον θάνατό Του καταπατεί τον θάνατο και δίνει ζωή και σε αυτούς που είναι στα μνήματα. Αυτό ψάλλουμε όλες αυτές τις μέρες και αυτό ελπίζουμε, το λέω όμως με βεβαιότητα μέσα από την εμπειρία και τη σοφία της Εκκλησίας, να γίνει και στη δική μας προσωπική ζωή. Να αναστηθούμε, και αυτή πρέπει να είναι η ευχή όλων. Λένε στις γιορτές, ακόμη και σήμερα, χρόνια πολλά. Τα χρόνια πολλά είναι περιορισμένα. Εμείς λέμε Χριστός Ανέστη. Αυτός είναι ο χαιρετισμός. Χριστός Ανέστη, αληθώς Ανέστη. Ούτε καλημέρα θέλω, ούτε χρόνια πολλά θέλω. Ακόμη και στα τηλέφωνα όταν το σηκώνουμε πρέπει να λέμε Χριστός Ανέστη. Όταν πληκτρολογούμε λοιπόν στο διαδίκτυο ή επικοινωνούμε με μηνύματα, Χριστός Ανέστη. Καλημέρα, καληνύχτα, μας κάνει ανθρώπους. Απλώς. Το Χριστός Ανέστη μας κάνει θεανθρώπους, αναστημένους ανθρώπους, και μέσα στο πλαίσιο και στο στόχο
της βασιλείας των ουρανών. Γι' αυτό και επί 40 ημέρες λέμε Χριστός Ανέστη. Η Εκκλησία δεν κουράζεται. Βλέπετε. Κάποτε πήγα σε ένα σχολείο και μου λένε, μπαίνω μέσα και από συνήθεια συναντώ μια παρέα μικρών μαθητών, γυμνάσιο ήταν, και τους λέω Χριστός Ανέστη. Αυτοί με πήραν, πήρα χτίρια και εγώ στην ηλικία τους έτσι ήμουν. Μου λένε μαγιά του, μου λέει ο πιτσιρικάς. Και του λέω, αν μπορείς κάτω κι εσύ. Λοιπόν, και εκεί σταμάτησε. Πράγματι λοιπόν, αυτή τη δυνατότητα που μας δίνει ο Χριστός είναι η αιωνιότητα. Δεν ξέρω αν μπορούμε να το καταλάβουμε. Θα έρθει όμως, ούτε εγώ τώρα μπορώ να σας το αποδείξω χειροπιαστά, ας το πω έτσι. Αλλά, γιατί είμαστε και στην εποχή της απόδειξης, ας το πω έτσι. Αλλά θα έρθει η στιγμή που εκτός από ότι το βλέπουμε καθημερινά στη ζωή μας, τον Χριστό εννοώ και την παρουσία Του, θα έρθει η στιγμή που και οι άπιστοι θα πάρουν τις αποδείξεις τους. Απλώς θα είναι αργά. Και εύχομαι να μην είναι και για τον καθένα μας, να μπορέσουμε να μετανοήσουμε στην ζωή μας και να αγωνιστούμε, να ενωθούμε με τον Χριστό. Αλλά ξέρετε, αυτό όπως είπα έχει κάποιες προϋποθέσεις. Θέλει να απαρνηθούμε τον εαυτό μας. Θέλει ταπείνωση και υπακοή. Ταπείνωση και υπακοή ο χριστιανός έχει μόνο στην Εκκλησία. Όχι με αυθαιρεσίες, όχι με προσωπικές ερμηνείες. Η Εκκλησία έχει σύνοδο, η Εκκλησία έχει επίσκοπο, η Εκκλησία έχει ιερείς. Ως πρόσωπα μπορούν να σφάλουν, αλλά ξέρει, έχει τον τρόπο, έχει την εμπειρία, έχει την αγιότητα η Εκκλησία να μας κατευθύνει όλους. Αυτές οι αμφισβητήσεις, σεβασμιότητα, ξεκίνησαν από τις πρώτες ώρες της ταφής. Τον ίδιο τον Χριστό. Να βάλουμε φύλακες, την εποχή εννοώ, επί του τάφου, για να μην έρθουν και κλέψουν τον πλάνο. Ναι, και έτσι είναι. Στους ανθρώπους έστε η εσχάτη πλάνη, έτσι ακριβώς. Ακούμε το Ευαγγέλιο χείρων της πρώτης. Αυτό υπάρχει και σήμερα ακόμη, αυτή η αμφισβήτηση. Υπάρχει αμφισβήτηση που λέγεται ορθολογισμός, που λέγεται μικροψυχία, και κυρίως σήμερα δυστυχώς, αυτό είναι έξω από την Εκκλησία, υπάρχουν και προβλήματα όμως μέσα στην Εκκλησία που νομίζει κάποιος χριστιανή ότι η δική του αλήθεια είναι πιο ισχυρή από αυτή του επισκόπου, της Εκκλησίας δηλαδή. Αυτό είναι μία πλάνη και πρέπει να την προσέξουμε και είναι μία ευκαιρία, παρότι σήμερα είναι η μέρα γιορτής, αλλά είναι κάτι που μας στερεί την Ανάσταση. Η αυθαιρεσία της ερμηνείας του Ευαγγελίου και της ζωής της Εκκλησίας. Ένας έχει την ευθύνη πνευματικά, ο Επίσκοπος, σε κάθε επισκοπή. Και αν το δούμε και ας το πω έτσι μέσα στη διάδρασή του, οι κληρικοί, οι ιερείς και μετά ας το πω έτσι οι λαϊκοί. Σήμερα η Εκκλησία λόγω της παγκοσμιοποίησης, την οποία εννοώ ως ένας κόσμος που μπορούμε να κινούμαστε άνετα, έχει επηρεαστεί η ζωή της σε μεγάλο μέρος, επειδή υπάρχει πληθυσμιακά και στην Ευρώπη, από τον Προτεσταντισμό. Δηλαδή μια εκκλησία χωρίς επίσκοπο, χωρίς κληρικούς, όπου ο καθένας μπορεί να ερμηνεύει το Ευαγγέλιο και το κυριότερο, όπως κάνουν οι Προτεστάντες, να νομίζει ότι ο ίδιος αντιδρώντας μπορεί να σωθεί. Οι μεγάλοι πατέρες της Εκκλησίας όμως πάλι μας λένε οι Καπαδόκες, καλύτερα να σφάλω και να είμαι μέσα στην Εκκλησία παρά να ορθοτομώ, να νομίζω και να είμαι εκτός αυτής, διότι όταν αντιδρώ, όταν απομονώνομαι, όταν δεν έχω επίσκοπο, θέτω τον εαυτό μου εκτός Εκκλησίας και αυτό είναι πολύ επικίνδυνο. Δεν μπορεί λοιπόν να θεραπευτεί ένας ασθενής χωρίς τον γιατρό και χωρίς το νοσοκομείο. Πράγματι. Δεν μπορεί να γίνει αυτό. Ο Χριστός λοιπόν
Γι' αυτό λέει ότι πρώτα η υπακοή και η ταπείνωση και έπειτα η άρση του Σταυρού. Η άρση λοιπόν του Σταυρού σε κάποια πράγματα μπορεί να είναι και το, να, πώς να το πω, να υπακούσω, σε κάτι για το οποίο διαφωνώ. Αυτή είναι και η έννοια άλλωστε της υπακοής και των μεγάλων ασκητών. Και εμείς στη ζωή μας ποτέ δεν κάνουμε ό,τι θέλουμε. Έτσι ακριβώς. Έτσι, αυτό δημιουργεί αναρχία μέσα στην ψυχή μου που οδηγεί σε πάθη μετά, ας το πω. Αλλά εμείς ούτε μπορώ να πω και κάτι άλλο γιατί το έχω ακούσει να νομίζω ότι εγώ εξασφαλίζω το Ευαγγέλιο στη διάδοσή του ή στην αλήθεια του ως πρόσωπο εγώ μόνος μου και να μην υπάρχει εκκλησία από πίσω. Ή να νομίζω πολύ περισσότερο ότι έχω τη δική μου εκκλησία. Αυτό είναι, ξέρετε, αν κάποιος διαβάσει τα κείμενα των πατέρων, είναι αυτό που λένε οι ασκητές, ότι πολλές φορές ο πειρασμός και ο διάβολος έρχεται από δεξιά, δηλαδή με όμορφες, φαινομενικά, ανησυχίες, πνευματικές, νομίζουν οι άνθρωποι. Γι' αυτό θέλει εμπειρία, κατάρτιση και υπακοή. Αυτός λοιπόν είναι ο δικός μας σταυρός, της υπακοής, της ταπείνωσης, της κατάρτισης, έτσι ώστε να συναντήσουμε τον αναστημένο Χριστό μας. Και όταν συναντήσουμε τον αναστημένο Χριστό μας, τότε η ζωή μας γεμίζει φως, που το φως δεν οφείλεται στο ότι εμείς είμαστε αυτόφωτοι. Ότι δεν οφείλεται στη δική μας δυνατότητα, αλλά στη χάρη και στο έλεος και στην ευλογία και στην αγάπη του Χριστού μας. Και μια που φτάσαμε, σεβασμιότατε, στο τέλος της εκπομπής μας, να απευθύνετε κάποιες ευχές στους τηλεθεατές μας, αναστάσιμες, και τις ευλογίες σας. Θέλω να σας ευχηθώ να ζήσετε τον αναστημένο Χριστό στην ζωή σας. Να πλημμυρίσει η σκέψη σας και η καρδιά σας με καθαρότητα και με φως. Να μην φοβάστε ούτε τον πόνο, ούτε τις ασθένειες, ούτε τις αστοχίες μας, ούτε τις δυσκολίες μας. Ο χριστιανός μπορεί να καταφέρει και να υπομείνει τα πάντα όταν είναι αγκαλιασμένος και ενωμένος με τον Χριστό. Και η Αγία και Μεγάλη Σαρακοστή και η Αγία Εβδομάδα μας έδειξε ότι ο μαχητής πάντα είναι νικητής. Ότι ο Γολγοθάς πάντα οδηγεί στην Ανάσταση. Πάντοτε να χαίρεστε και να είστε ευλογημένοι. Χριστός Ανέστη, αληθώς Ανέστη. Χριστός Ανέστη, σεβασμιότατε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την φιλοξενία. Κυρίες και κύριοι, είχαμε κοντά μας τον σεβασμιότατο Μητροπολίτη Φλωρίνης, Πρεσπών και Ορδέας, τον κύριο Ειρηναίο, όπου με λόγο μεστό, καρδιακό, αναστάσιμο, μας φώτισε κάποια σκοτάδια της ύπαρξής μας. Χριστός Ανέστη. Χαίρετε.